Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Γιάννης Οικονόμου διευκρίνησε ότι οι νέες ταυτότητες είναι μια νέα πραγματικότητα που θα αλλάξει τη ζωή των πολιτών προς το ασφαλέστερο τόσο για τις αεροπορικές μετακινήσεις όσο και για τις πλαστογραφήσεις. Στις 25 Σεπτεμβρίου ξεκινάει η διαδικασία της έκδοσης των νέων ταυτοτήτων, ενώ σε δύο χρόνια από τώρα, τον Αύγουστο του 2026, δεν θα ισχύουν οι παλιές, τόνισε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Γιάννης Οικονόμου. Η διαδικασία έκδοσης θα ακολουθήσει την ανάλογη με τα εμβόλια, καθώς σε συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής ετοιμάζεται σχέδιο σύμφωνα με το οποίο θα λειτουργεί πλατφόρμα στην οποία ο πολίτης θα καταθέτει την αίτηση μέσω Gov σε 370 σημεία σε όλη τη χώρα. Ο πολίτης θα υποβάλει αίτηση στην πλατφόρμα, ακολούθως θα έρχεται ειδοποίηση, θα ορίζεται ραντεβού στο αστυνομικό τμήμα για την έκδοση της νέας αστυνομικής ταυτότητας, το κόστος της οποίας ανέρχεται στα 10 ευρώ. Οι καινούργιες ταυτότητες όντως θα αλλάξουν τη ζωή μας. Θα αλλάξουν τη ζωή μας ως προς το ασφαλέστερο, ως προς το συντονισμό με υποχρεώσεις που έχουμε με τη διεθνή κοινότητα, με τον ευρωπαϊκό κανονισμό, με τον κανονισμό των μετακινήσεων της πολιτικής αεροπορίας για τις αεροπορικές μας μετακινήσεις, με τη βίζα. Τη δυνατότητα να μετακινούμαστε στο εξωτερικό, να σταματήσουμε να βγαίνουμε εκτός Ελλάδας και να μας κοιτάνε περίεργα με το ελληνικό δελτίο ταυτότητας. Νομίζω όλοι έχουν βιώσει αυτή την πραγματικότητα. Είναι μια καινούργια πραγματικότητα η οποία δεν θα επιτρέψει σε κανέναν ούτε να χακάρει ούτε να πλωστογραφεί το καινούργιο δελτίο ταυτότητας. Μάλιστα. Θα είναι ένα ασφαλές έγγραφο. Θα είναι ένα ασφαλές έγγραφο αξιοποιώντας ό,τι η τεχνολογία παρέχει προς την κατεύθυνση αυτή. Θα αναγράφει απάνω τις απολύτως απαραίτητες προσωπικές πληροφορίες. Τι θα έχει αυτό το τσιπάκι που θα έχει η καινούργια ταυτότητά μας μέσα? Ό,τι γράφει ταυτότητα έξω θα αποθηκεύεται και σε μη εμφανές σημείο. Μάλιστα. Φύλο, δηλαδή. Φύλο, όνομα, επίθετο, ημερομηνία γέννησης, ημερομηνία έκδοσης ταυτότητας, ύψος, βιομετρικά χαρακτηριστικά, τα δακτυλικά αποτυπώματα. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη ξεκαθάρισε ότι οι νέες ταυτότητες δεν θα πλαστογραφούνται και θα αναγράφουν τις απολύτως απαραίτητες προσωπικές πληροφορίες, οι οποίες θα περιέχονται αποθηκευμένα στο τσιπάκι. Διευκρίνησε ότι δεν υπάρχει καμία δυνατότητα γεωχωρικού προσδιορισμού, χαρακτηρίζοντας ανοησίες τις θεωρίες περί παρακολούθησης μέσω των νέων ταυτοτήτων. Όσοι δηλητηριάζουν τα μυαλά των ανθρώπων να αναλογιστούν ότι βάζουν νερό στο μήλο όσων θέλουν να πλαστογραφήσουν, σημείωσε ενδεικτικά. Έχει γίνει μελέτη για να μην μπορεί να παγιδευτεί. Μάλιστα. Δεν έχει την οποιαδήποτε δυνατότητα γεωχωρικού εντοπισμού. Αυτό που λένε κάποιοι, ότι έχει την ταυτότητά σου και θα χτυπάει, όπως είναι στο GPS, ένα λαμπάκι. Βρίσκομαι σήμερα εδώ, πάω στην άλλη κατεύθυνση κτλ. Όλα αυτά είναι ανοησίες που αποδομούνται πάρα πολύ εύκολα αν κανείς κάτσει, δει, καταλάβει ποια είναι τα χαρακτηριστικά της καινούργιας ταυτότητας. Η καινούργια ταυτότητα από τη μια μας συντονίζει με τις διεθνείς μας υποχρεώσεις, όπως γίνεται σε όλο τον κόσμο σχεδόν. Από την άλλη, όμως, για να είμαστε ειλικρινείς, δεν είναι μία απλώς υποχρέωση της χώρας. Εντάξει, να συντονιστούμε, να έρθουμε σε όρους ασφάλειας του 21ου αιώνα. Ξέρετε ότι τα δελτία ταυτότητας βγαίνουν με μεθόδους πάνω κάτω του 1960. Ο Υπουργός τόνισε ακόμη ότι οι ουρές για τις ταυτότητες παλαιού τύπου δεν έχουν νόημα, καθώς σε δύο χρόνια, τον Αύγουστο του 2026, δεν θα ισχύουν με βάση τον ευρωπαϊκό κανονισμό. Έκανε λόγο για πολιτικά παιχνίδια που εκμεταλλεύονται τις θρησκευτικές ευαισθησίες, καλώντας την Εκκλησία να αποκρούσει κάθε προσπάθεια που κινείται στη σφαίρα του σκοταδισμού. Η καινούργια ταυτότητα, και τώρα απευθύνουμε στους συμπολίτες μας που έχουν απορίες, αγωνίες, ερωτηματικά, σε αυτούς που είναι ευάλωτοι στην παραπληροφόρηση, σε αυτούς που υποκύπτουν σε μια επιχείρηση εργαλειοποίησης απορισμένους, γιατί τώρα έρχονται και αυτοδιοικητικές εκλογές και μπορεί να υπάρχουν κάποιοι πονηροί που θέλουν να κανιβαλίσουν τα θρησκευτικά αισθήματα των συμπολιτών μας, να κανιβαλίσουν και να εκμεταλλευτούν με τον πιο χυδαίο, με τον πιο αρρωστημένο τρόπο. Αλλά εδώ δεν υπάρχει πολιτικό παιχνίδι. Μα σαφέστατα. Υπάρχει και πολιτικό παιχνίδι. Υπάρχει και πολιτικό παιχνίδι. Και από κόμματα. Νομίζω και από κόμματα. Και ξέρετε τι γίνεται εδώ τώρα. Εδώ βλέπουμε κόμματα της, ας το πούμε, εθνολαϊκιστικής δεξιάς να υιοθετούν επιχειρήματα της μεταεμφυλιοπολεμικής αριστεράς περί φακελώματος. Δηλαδή έχουμε φτάσει στο 2023 και ζητάμε για ζητήματα που είναι λιγμένα εδώ και πολλές δεκαετίες. Θα το σκεφτώ. Δεν είμαι. Αλλά αυτά που ακούγονται που λέω, δεν συμφωνώ. Για ποιο λόγο δεν συμφωνείτε? Γιατί λένε ότι υπάρχει τσιπάκι, ότι είναι... Σε παρακολουθούν. Όχι, όχι, δεν βγάζω. Γιατί? Ναι, γιατί δεν θέλω. Γιατί την έβγαλα πέρυσι ξανά πάλι τώρα. Αυτές τις καινούργιες που θα είναι σαν καρτούν. Καινούργια, ναι, κατάλαβα. Αλλά δεν μου χρειάζεται προς το παρόν. Μέχρι το 2026. Ναι, ακόμα δύο χρόνια και βλέπουμε μετά. Ωραίες είναι. Θα βγάλετε εσείς? Γιατί να μην βγάλω? Δεν είστε δηλαδή προκατηλημένος σαν κάτι άλλο? Κι εγώ τσιπάκι έχω. Και εγώ με τσιπάκι είμαι. Η γνώμη μου είναι, εγώ δεν θέλω να την αλλάξω, δεν ξέρω γιατί. Ακούω
κάτι πράγματα και δεν σκέφτομαι. Ακούτε διάφορα δηλαδή που σας επηρεάζουν αρνητικά και δεν θα βγάλετε. Όχι, δεν θέλω. Μέχρι χτες πάλι ήθελα, σκεφτόμουν θετικά. Αλλά χτες που έχω ακούσει τα τελευταία, θα μας ελέγξουν και θα κάνουν, δεν θα έχουμε προσωπική ζωή. Να μην βγούνε ποτέ. Γιατί? Γιατί έχω ταυτότητα. Τι να την κάνω, κορίτσι μου, να τι έχω. Λένε ότι αυτή θα είναι πιο μικρή. Δεν με πειράζει, έχω μεγάλη τσέπη και τη βάζω μέσα. Εντάξει. Δηλαδή δεν θα βγάλετε. Όχι, δεν βγάζω. Ναι, αλλά μετά από ένα χρονικό διάστημα. Δύο χρόνια. Είπανε ωστότε μπορεί να πάω στον Άγιο Πέτρο, δεν ξέρω.